Να σα καλωσορίσουμε. Ο κ. Κότσιρα, βουλευτή Νέα Δημοκρατία, Δυτική Αττική. Να είστε καλά. Ο πολλά για τη μέρα. Κεντρική Επιτροπή ε, ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Μάλιστα. Να τα λέμε μάλιστα. και αυτά να γνωριζόμαστε. Έτσι, χρόνια πολλά σε όλου του τηλεθεατέ μα και να θυμόμαστε ότι η μάχη απέναντι στο φασισμό πρέπει να διαρκεί και να μην μα αφήνει καθόλου χαλαρού η διαδικασία του. Το σχόλιο για μέρα. την ημέρα το κάνατε. Εσεί κ. Χρόνια πολλά για την ημέρα σε όλου του Έλληνε. Τι μα είναι... μπέρδεψε ο υπουργό ε, με το μήνυμα τη κυρία Κεραμέο ότι ήταν μάχη κατά του λαϊκισμού. Υπουργό έκανε μια σαφή δήλωση. Ενώ για ότι η Παρασκευή ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδεία. Για την ημέρα. Ε, σήμερα είναι η μέρα που ενώνει όλου του Έλληνε. Είδαμε, εγώ χαίρομαι γιατί είδα πραγματικά έναν, το λέω αντικειμενικά, ένα παλμό σήμερα. Στις, ε, πήγα σε δύο παρελάσει στα Μέγαρα και, στο, και στη Νέα Πέραμο. οποίο είδα τον κόσμο που γιόρτασε την μεγάλη μέρα του Όχι ε, του 1940 και τη πατριωτική έντασης ε, την περίοδο εκείνη με πολύ μεγάλο παλμό και ενότητα και βλέπουμε ότι ο κόσμο πλέον έχει μια μεγαλύτερη αισιοδοξία, να το πω έτσι, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, μετά από 10 χρόνια κρίση. Γιατί ξέρετε, και οι παρελάσει είναι και αυτό ένα κριτήριο. Υπό ποια έννοια, ότι βλέπουμε τα προηγούμενα χρόνια ότι που υπήρχαν αντιδράσει και ο κόσμο πολλέ φορέ έρχονταν και σε μια ένταση. Πλέον βλέπουμε ότι έχει εξισορροπήσει λιγάκι η κατάσταση. Υπάρχει μια αισιοδοξία, παίρνουμε ένα καλό κλίμα και προχωράμε. Υπάρχει μια αισιοδοξία, αλλά έχετε πολλά προβλήματα να λύσετε. έτσι. Φυσικά. Φυσικά έχουν ακουστεί πράγματα που θα αλλάξετε. Αυτά που έχει ανακοινώσει και ο Πρωθυπουργό. Μέχρι τότε mm. όμω ο κόσμο συνεχίζει να πληρώνει φόρου. Mm. Συνεχίζει να πληρώνεται πολύ χαμηλού μισθού. Έχουμε το πρόβλημα του μεταναστευτικού. Σύμφωνα. Τα προβλήματα δεν τελειώνουν ποτέ, γι' αυτό υπάρχει και πολιτική που πρέπει δηλαδή, να ωραία, τα αντιμετωπίσει. Είναι η αλλαγή τη ψυχολογία. Η, η αλλαγή όμω ψυχολογία είναι για πρώτη φορά συμβατή και με την, με την πραγματικότητα, θα και θα εξηγήσω τι εννοώ. Είναι για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια που βλέπουμε μια κυβέρνηση που αρχίζει και μειώνει φορολογία. Είναι μια κυβέρνηση που αρχίζει και υλοποιεί άμεσα όσα έχει πει στον ελληνικό λαό. Βλέπουμε μια κυβέρνηση που αρχίζει πλέον και επενδύσει στην πραγματική ανάπτυξη. Κοιτάει να φέρει να ανοίξει την πίτα, να έρθει πλούτο. Ένα από τα τελευταία μέτρα που ανακοίνωσε εδώ ο Πρωθυπουργό για την ε, αναστολή του ΦΠΑ στα νεόδημητα κίνητα από το 2006 και μετά. Είναι ένα μέτρο το οποίο πραγματικά, σε όσου είμαστε στην αγορά και το βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, θα δώσει χώρο και ζωή σε ένα κομμάτι τη αγορά το οποίο είχε πεθάνει. Η αγορά του ακινήτου που συμπαρασύρει 170-180 επαγγέλματα, εάν πάρει μπρο, θα μπορέσει να φέρει. Ε, πραγματική μείωση τη ανεργία, θα πέσει χρήμα στην αγορά, θα βελτιωθεί η κατάσταση. Αυτό σε συνδυασμό με, τον ΕΕ, με, τη μείωση του ένφια ΕΕ, που ήταν από τι πρώτε νομοθετικέ πρωτοβουλίε τη νέα κυβέρνηση. Με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Με την αύξηση των συντάξεων που ανέφερε ο Υπουργό ο κύριο ε, Βρούτση προημερών μετά την ψήφιση του νέου ασφαλιστικού όταν θα έρθει στη Βουλή. Αφού βγήκε η απόφαση από το Συμβούλιο τη Επικρατεία για τον νόμο Κατρούγκαλου, θα δώσουν περαιτέρω, ε, περαιτέρω χρήμα, περαιτέρω ενέργεια στην αγορά. Προφανώ τα προβλήματα θα συνεχίσουν να υπάρχουν, αλλά βλέπουμε ότι για πρώτη φορά μια κυβέρνηση αρχίζει και υλοποιεί το προεκλογικό τη πρόγραμμα σε άμεσο χρόνο. Έχουν περάσει μόνο τρει ή μισή μήνε από τη μέρα που ανέλαβε καθήκοντα η κυβέρνηση του κ. μητσοδακη Και βλέπουμε ότι πλέον ε, η συμφωνία αλήθεια που είχε πει ότι έχουμε συνάψει με τον ελληνικό λαό αρχίζει και υλοποιείται. Και αυτό είναι αν μη τι άλλο αισιόδοξο. Από εκεί πέρα το μέλλον, βήμα-βήμα, θα δείξει. Κύριε Μία τι έγινε. Το πρώτο είναι ότι σίγουρα ο ΣΥΡΙΖΑ, φεύγοντα από την ευθύνη τη διακυβέρνηση, άφησε 37 δισεκατομμύρια πίσω. Το δεύτερο είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ανέλαβε την ευθύνη τη διακυβέρνηση με μια χώρα πτωχευμένη εντό των μνημονίων και την οδήγησε σε έξοδο από τα μνημόνια. Το σίγουρο βέβαια είναι, επειδή μιλάμε για αλήθειε, ότι η μείωση των επιβαρύνσεων και οι πολιτικέ ελαφρύνσεων υπέρ των πολλών ξεκίνησαν την επομένη του Αυγούστου του 2018, όταν η χώρα μία για πάντα βγήκε από την ε, μέγενη των ε, μνημονιακών δεσμεύσεων. Και μπορώ να θυμηθώ τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, τη μείωση του ΦΟΠΙΑ που ο ΣΥΡΙΖΑ, αν μη τι άλλο, είχε δεσμευτεί και για περαιτέρω μείωση από το 2013 στο 11 για το 2020, όπω είχε δεσμευτεί και για την κατάργηση τη φορά αλληλεγγύη για ποσά 20.000 ευρώ ή και για τη μείωση στο 50% τη προκαταβολή φόρου. Πράγματα βέβαια τα οποία η Νέα Δημοκρατία, ενώ μιλάει γενικά και αόριστα για φοροελαφρύνσει, επί δεν τα κάνει. Γιατί έχει ένα συγκεκριμένο κοινό. Αλλά ξέρετε, το πιο επικίνδυνο αυτή την περίοδο όσον αφορά τη δική μα ανάγνωση έχει να κάνει με το λεγόμενο και πολυδιαφημισμένο αναπτυξιακό νομοσχέδιο. Πρώτον, δεν θεωρώ ότι είναι αναπτυξιακό σε καμία περίπτωση, γιατί δεν ε, έχει μία κατεύθυνση που να αφορά σε συγκεκριμένη δομή που να διαμορφώνει όρου παραγωγική ανασυγκρότηση αυτή τη χώρα. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε και ποια είναι τα βασικά αίτια που μια ολόκληρη οικονομία και κοινωνία κατέρευσε δίνει μια προτεραιότητα σε μια σειρά οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού πολλαπλασιαστικού ωφέλους για την οικονομία, δηλαδή τα delivery ή τα χιμεταφορέ, τι πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα έχουν στην ελληνική οικονομία. Όταν εμεί μιλούμε λοιπόν για την τέταρτη ψηφιακή επανάσταση, όταν μιλούμε για την ανάγκη δημιουργία μια οικονομία ένταση γνώση, γιατί μόνο αυτή μπορεί να διασφαλίσει καλά πληρωμένε θέσει εργασία, μια δημοκρατία στο αναπτυξιακό τη, τουλάχιστον σκέλο, είναι μία από τα ίδια. Και ξέρετε, αναφέρθηκε και ο, ο αγαπητό κύριο Κότσιρα πριν ε, στι παρεμβάσει όσον αφορά στην οικοδομή. Ε, να θυμηθούμε πώ ξεκίνησε η παγκόσμια χρηματοπιστωτική φούσκα το 2008, με την έκρηξη πρωτίστω τη οικοδομική φούσκα. Μια οικονομία, δηλαδή. δεν λέω αυτό, λέω ότι μια οικονομία όμω πρέπει να είναι πολύπλευρη. Και τα βασικά ελλείμματα σε αυτή τη χώρα ήταν ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και αυτό αναδεικνύεται να ανατρέξει κανεί, και ιδιαίτερα οι οικονομολόγοι, στο λεγόμενο δίκτυο τη οικονομία που λέγεται σχηματισμό ακαθάριστου παγίου κεφαλαίου. Αυτό περίπου από 60 δισεκατομμύρια ευρώ το 2007, έφτασε στα 20 δισεκατομμύρια το 2014. Γιατί διαλύθηκε η φούσκα τη οικονομία. Κύριε, κύριε Σακελάρη, παρότι ότι βρίσκω ότι υπάρχει, υπάρχει. κάτι εύστοχο σε αυτό που λέτε και θα είναι η ερώτηση στον κύριο Κότσερα. Ε, δηλαδή, πέστε μα σε ποιου τομεί οικονομία θέλετε να δώσετε όθεση, Είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Θέλω όμω να σα ρωτήσω κι εσεί αν πιστεύετε ότι τα μέτρα για παράδειγμα την οικοδομή δεν έπρεπε να ληφθούν από τη στιγμή που έχουμε 100.000 παρκαρισμένα σπίτια. Εγώ, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Εγώ λέω κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ότι δεν μπορεί ένα αναπτυξιακό σχέδιο να μην έχει ένα ευρύτερο χάρτη ολιστική παραγωγικής ανασυγκρότηση. Από το τον οποίο τον κατέθεσε η και... προηγούμενη κυβέρνηση. Συμφ... Και το δεύτερο, ακούστε με λίγο Κ. μόνο Σακελάρη, σε αυτό. έκλεψα την ερώτησή σα. Την έχω απευθύνει ήδη. Ωραία. Πέστε μα όμω για τα 100.000 σπίτια. Προφανώς, πρέπει ή δεν πρέπει να, πρέπει, να πάρθουν μέτρα για να φύγουν προ την αγορά. Προφανώ πρέπει να υπάρχουν μέτρα και ρυθμίσει που να τονώσουν και την οικοδομή. Αλλά μια ισχυρή οικοδο... οικονομία δεν μπορεί να στηρίζεται μόνο στην οικοδομή και παράλληλα στο τσάκισμα των εργασιακών σχέσεων. Γιατί μέσα στο λεγόμενο αναπτυξιακό σχέδιο νόμου που έφερε η Νέα Δημοκρατία υπάρχουν μια σειρά αριθμίσεων ε, που διαλύουν τι εργασιακέ σχέσει. Και δεν το λέω εγώ, δεν το λέω ΣΥΡΙΖΑ, το λέει ο κύριο Τουρνάρα και η Τράπεζα τη Ελλάδο που αναφέρεται <κυρίζει> ότι αυτό το νομοσχέδιο και αυτέ οι ρυθμίσει θα οδηγήσουν σε μείωση ο έβαλε και ένα τομέα. <κυρίζει> σε ποιου τομεί τη οικονομία στοχεύει η Νέα Δημοκρατία. Ένα. Το δεύτερο είναι οικονομία για την οικονομία ή οικονομία και για τον εργαζόμενο. Λοιπόν, επειδή τέθηκαν αρκετά θέματα ενδιαφέροντα. Να θυμίσω τον κύριο Σακελάρη ότι από το 2015 μέχρι το 2019 που ανέφερε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεσμεύτηκε, δεν ψηφίστηκε ούτε μία μείωση φόρου. Κύριε Πουδαλάκη, κυρία Μπαγκή, κύριε Παπαδόπουλε, ούτε μία μείωση φόρου. Κύριε από το 2019 και μετά, ούτε μία. Από λοιπόν, από αύξε αύξε το 2015 μέχρι το 2019 αυξήθηκαν μονίμω Αυξήθηκαν μονίμω, δεν εφαρμόστηκε δεν και δεν υπήρξε καμία. Αυτέ ήταν μειώσει που τι είχατε πάει εσείς στο 24, στο 23 και αρχίσαν μετά να λένε ότι θα. Μετά την τετραετία θα μπορέσουν να τις μειώσουν. Θέλω να πω ότι για μα η μείωση τη φορολογία δεν είναι κάτι αποσπασματικό. Για εμά, η μείωση τη φορολογία είναι δομικό στοιχείο τη οικονομική πολιτική, γιατί από εκεί θα μπορέσει να, απο... να απελευθερωθεί χρο... χώρο οικονομικό για να μπορέσει να πάρει ανάσα. Όταν ένα ελεύθερο επαγγελματία μα και με ρωτάτε για την κατεύθυνση που θέλουμε να δώσουμε στην οικονομία για μένα είναι και είναι... Ένα πλήν των ακινήτων. Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών σε συνδυασμό με τη μείωση τη φορολογία σε έναν ελεύθερο επαγγελματία, ο οποίο είχε φτάσει στο ποσοστό του που έδινε στο κράτος αθρηστικά να είναι 80% αντιλαμβάνεσαι ότι σε αυτό το πλαίσιο δεν μπορεί να υπάρξει καμία ορθολογική ανάπτυξη της, της οικονομίας και της αγοράς. Ένας άνθρωπος που παρέχει υπηρεσίες, μια μικρή επιχείρηση, μια μεσαία επιχείρηση που δίνει το 80% του εισοδήματος στο κράτος είναι αδύνατο να λειτουργήσει ορθολογικά ναι. μέσα, στην, μέσα στην, οικονομία. Πάμε τώρα στο αναπτυξιακό. Υπήρχε ποτέ στη χώρα ένα νομοσχέδιο το οποίο να ξέρει ο επενδυτής ότι θέλω να πάω να επενδύσω στα Μέγαρα, στην Κινέτα, στη Νέα Μάκρη. Τι έχει εκεί πέρα, τι συντελεστή δόμηση, τι είναι το δασικό, ποια αρχαιολογία υπάρχει πλέον, θα υπάρχει με έναν ενίο ψηφιακό χάρτη, γιατί το ξέρετε όλοι που ασχολείστε με το ρεπορτάζ χρόνια, ότι ένα εκ των κύριων λόγων μη ύπαρξη μικρών και μεσαίων, εγώ δεν πάω μόνο σε πολύ μεγάλε επενδύσει, ήταν η πολλή νομοθεσία τα κενά, τα νομικοτεχνικά. Λευτό. Αυτή τη στιγμή υπάρχει Αλλά ένα συμπυκνωμένο ε, που ξέρει ο άνθρωπο που θα πάει να βάλει τα χρήματά του. Να επειδή, τι θα κάνει. Ε, επει, δεν είναι πίσω, ερώτημα του Κότσιρα. Επειδή <laughs> μα πιέζουν <laughs> χρονικά. Δια, διαπίστωση ήταν, ήταν ο νόμο. Και εδώ σα παρακαλώ να μα βοηθήσετε. Η ερώτηση είναι απλή. Υπάρχει ένα πρωτογενή τομέα που η Νέα Δημοκρατία ω κυβέρνηση θέλει να επιδοτήσει. Πρωτογενή τομέα. Παραγωγή. Ένα πράγμα. Και το δεύτερο, αυτό που έθεσε ο κ. Αγγελέα, και να κλείσουμε με αυτό θα γίνει η ανάπτυξη σε βάρο των εργαζομένων. Προφανώ και όχι. Και μάλιστα, εν αντιθέσει με αυτά που ισχυρίζει το ΣΥΡΙΖΑ, οι διατάξει που έχουν έρθει στο πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε ήταν ενισχυτικέ και τη πλήρου απασχόληση, διότι ενισχύει την, πλήρου, την, πλήρη απασχόληση έναντι τη μερική, επιβαρύνοντα περαιτέρω τον εργοδότη, ο οποίο επιλέγει τη μερική απασχόληση σαν μορφή εργασία. Ενισχύει τον τρόπο με τον οποίο γίνονται έλεγχοι. Πρωτογενή Πρωτογενή τομέα είναι άκρο σημαντικό. Είναι από τι βασικέ. Δεν ήταν αντικείμενο του συγκεκριμένου νομοσχεδίου γιατί που που συζητάμε. Ναι, εδώ πέρα υπάρχει ένα γενικότερο πλαίσιο το οποίο θα πρέπει να τεθεί. Προφανώ αυτή τη στιγμή κοιτάμε να βάλουμε τον κορμό πάνω στον οποίο θα στηριχτούν όλοι οι τομεί τη ελληνική mm. οικονομίας. οικονομία. Γιατί όλοι οι τομεί πρέπει να έχουν ένα κορμό διαφάνεια και νομική Καθαρότητα. Πρέπει να ξέρει αυτό που θα βάλει τα χρήματά του, πού θα τα βάλει και αν θα πιάσουν τον κόπο. για διάφορα να μας. μην χρειάζεται 500 υπογραφέ. <σχέλη> <διάφορα> <γραφές> η, 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 η ερώτηση για εσά, γιατί πρέπει να τη βάλουμε και θα πάμε στο διάλειμμα. Θα είσαστε στου δρόμου για το θέμα του αναπτυξιακού, παύλα, εργασιακού νόμου Προφανώ θα είμαστε και μέσα στα κινήματα, διεκδικώντα ε, να συνεχιστεί μια στρατηγική κατεύθυνση ανάταξη οικονομία που δεν θα αφήνει του εργαζόμενου να είναι οι παρείε αυτή τη πορεία. Είναι ξεκάθαρο αυτά. Και όσον αφορά για τα αποτελέσματα αυτού του λεγόμενου αναπτυξιακού νόμου που έφερε η Νέα Δημοκρατία, σα ξαναλέω, η Τράπεζα τη Ελλάδα κάνει συγκεκριμένε διαπιστώσει ότι θα οδηγήσει σε βίαιη συρρήκνωση του μισθού του ιδιωτικού τομέα. Και ένα μόνο τελευταίο για να κλείσω με αυτό αναπτυξιακό σχέδιο είχε φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ όταν μιλούσε για καινοτομία, για νοφία, επιχειρηματικότητα και αύξησε τα κονδύλια στην έρευνα. Αυτά γίνονται με πράξη και όχι με λόγια. Τεσσερά μισή χρόνια δυστυχώ όμω απέτυχε πλήρω το αναπτυξιακό του σχέδιο. Τεσσερά μισή χρόνια βγήκαμε φάνη, από την μνημόνια και οι δείκτε τη οικονομία καμία σοβαρή ανάπτυξη. Και γι' αυτό προσπαθούμε να άρουμε αυτά τα εμπόδια δύο. που υπήρξαν. Αν υπήρχε ανάπτυξη δεν μπαίναμε στα μνημόνια. Αν υπήρχε ανάπτυξη δεν θα βγει η δημοκρατία. Ζωντανή κουβέντα. Να καλά.